Το έβγαλα από την τσέπη μου και το έβαλα μέσα στο τσαντάκι. Ριγούτσος προσπάθησε να κάνει το σούτ εύκολα ο Βαμακούρης. Τις αδυναμίες του αντιπάλου για να χτυπήσουν σε αυτές. Ο Αργυρός, να μια από τα πάσα από το αριστερά για να δούμε τον Αργυρός το σούτ. Ο Αλμπάνης με προβολή εκτός αγωνιστικού χώρου. Τεράστια ευκαιρία στο 24ο λεπτό. Αμπντούλ, έξω μεγάλη περιοχή. Κάτρης στον Τσόκο στο σούτ. Αρκετά ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Πρίτεζη. Σακινέτο στο φάουλ. Να ένα σούτ από τον Βαβουράκη. Τσαγοράρης αφήνει στον Αργυρό. Με διπλή παλιά πάνω να δούμε ο Πρίτεζης με διπλή προσπάθεια αποσόφηση τον κίνδυνο μπλόκαρε. Σαγοράρης. Κάτρης. Για να δούμε τον Κάτρη το σουτ. Άω την μπάλα. Δοκίμασε αυτό το φοβερό σύνδεσμο από την μεγάλη περιοχή. Είναι η άλλη από εκεί ο Βαβουράκης. Πάει απευθείας. Για να δούμε, Σακινέτος θα εκτελέσει, θα βρει πάνω στο τείχος. Δεν είναι καλή εκτέλεση από τον Μπενίτο, το Σακινέτο. Για να δούμε, δεν αξίζει το γέρισμα. Δεν ήταν όπως θα ήθελε, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ξαγοράρης, για να δούμε αν θα μπορέσει να πετύχει κάτι καλό. Φωνές για το τείχος ότι είναι αρκετά κοντά. Ξαγοράρης, το φάουλ. Πέφτει ο Πρίτεζης και κρατά το 1-1. Μεγάλο. Είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Φωτεινιάς θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο Λιέα, στο σου του Λιέα βρίσκεται η μπάλα στα σώματα, χέρι δείχνει ο κύριος Καλόγερας, αφού βρήκε σε χέρι παίκτη της Ανοσύρου. Στημένη η φάση τώρα για τον Έαντα Σύρου σε αρκετά καλό σημείο, αφού είναι περίπου 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δείχνει σε ποιο σημείο θα σταθεί το τείχος της Ανοσύρου. Πάλι. Με τον Ξαγοράρη να θέλει να πάρει τη ρεβάνς από τον Πρίτεζη. Για να δούμε σε αυτή την εκτέλεση φάουλ τι θα κάνει ο Ξαγοράρης. Ξαγοράρης παίρνει φόρα, εκτελεί και γκολ! Να το 2-1 με το εκτυπωσιακό απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ξαγοράρη. Το 26ο λεπτό λύτρωση για την ομάδα του κύριου Ρούσου. Βλέπετε όλοι μαζί πέφτουν και πανηγυρίζουν ως μία γροθιά. Είπαμε ότι ο Ξαγοράρης θα προσπαθήσει να πάρει το αίμα του πίσω.